Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Πω, πως τραβοκατάπια. Ανέβηκα εδώ, πια νερό. Δόξα να έχει ο Θεός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη βραδιά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να σε ευλογήσει όλους. Έχουμε χαρά πάντοτε όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Και μεγαλύτερη χαρά έχει ο Κύριός μας όταν ερχόμαστε. Είναι ο πρώτος που μας περιμένει, είναι εδώ, είναι παρόν. Με ανοιχτές αγκάλες για να μας δεχθεί, να φουγκραστεί τα αιτήματά μας, να περιμένει τη μετάνοιά μας, να δει τα δάκρυά μας, την αγάπη μας για Αυτόν και βεβαίως να δει τα παιδιά Του να εκφράζουν την αγάπη Τους ο ένας τον άλλον και να χαίρονται μέσα στην κοινωνία των αδελφών. Είναι παρόν λοιπόν ο Κύριος σήμερα και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και Τον δοξάζουμε. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού από την Εκκλησία στον Τάλας. Τα αδέρφια στέλνουν την αγάπη τους. Είμαστε μια μικρή εκκλησία, όπως σας έχω πει. Αγωνιζόμαστε κι εμείς τον ίδιο αγώνα που αγωνίζετε εσείς. Με κάποιες διαφορές, διότι είμαστε λιγότεροι και βρισκόμαστε σε ένα τόπο τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ο παντοδύναμος Θεός μας είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Και έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα μας με ελπίδα, με πίστη, ότι ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που νοούμε ή ζητούμε. Αυτή είναι η προσευχή μας, αυτή είναι η ελπίδα μας και γι' αυτό το λόγο συναθριζόμαστε, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε να μιλάμε για τον Κύριο και πάνω απ' όλα κρατάμε τη διδασκαλία του Χριστού όπως έχει δοθεί μέσα από την απλότητα του Ευαγγελίου. Πολύ απλός είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν είναι πολύπλοκος. Και ό,τι είναι πολύπλοκο είναι μόνο και μόνο για να έχουμε διάλογο με τον Κύριό μας για να μας το εξηγήσει. Για να έχουμε αυτή την επαφή. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Βλέπουμε πολλά και διάφορα εκεί που βρισκόμαστε στην Αμερική, στον Τάλας, στο Τέξας. Διάφορες δοξασίες, διάφορες εκκλησίες, διάφορα δόγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος εργάζεται παντού. Αλλά διακρίνουμε όμως ότι κάποια πράγματα, και δεν το λέω με υπερηφάνεια ή να πω, να καυχηθώ για την Εκκλησία μας εδώ στην Ελλάδα, διακρίνουμε ότι κάποια πράγματα τα οποία απολαμβάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Εκκλησία αυτή, τα στερούνται οι άλλες εκκλησίες. Τα στερούνται διότι δεν θέλουν, δεν το έχουν σκεφτεί, δεν το έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω. Πάντως, ένα από τα μεγάλα πράγματα τα οποία βλέπω ότι στερούνται τα αδέρφια μας, οι εκκλησίες αυτές στο εξωτερικό, είναι δεν έχουν τα γόνατα, αγαπητοί αδελφοί. Η χάρη που έχουμε λάβει εμείς από το Θεό, να κατανοήσουμε τη δύναμη που έχει η συλλογική προσευχή της εκκλησίας στα γόνατα, είναι μεγάλη. Είναι φοβερό πράγμα αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει αλλού. Και έχουμε κοιτάξει, έχουμε ψάξει. Δεν υπάρχει αλλού. Το να μαζεύονται οι αδελφοί πριν την εκκλησία, να γονατίζουν, να προσεύχονται, να πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο, να δοξάζουν το Θεό, δεν υπάρχει. Δόξα στον Κύριο. Και το βλέπω αυτό το φαινόμενο και λέω, να ξέρατε μόνο τι χάνετε, να γνωρίζατε μόνο τι χάνετε, ευχαριστούμε τον Θεό, και να γνωρίζουμε κι εμείς τι χάνουμε πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί. Διότι η Εκκλησία στηρίζεται σε τέσσερα πράγματα. Είναι ο Λόγος του Θεού, η διδαχή των Αποστόλων, η κλάση του Άρτου, οι προσευχές και η κοινωνία μεταλλήλων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτές οι προσευχές δεν μπορούν να αντικατασταθούν με τίποτα. Ούτε με τύπους λατρείας, με συγκροτήματα, με μπάντες, με μουσικές, με καπνογόνα. Τέτοια πράγματα κάνουν. Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Ο Κύριος να ευλογήσει όλες τις εκκλησίες Του, να τις φέρει και εμάς πιο κοντά και πιο κοντά στην αλήθεια Του. Δόξα να έχει ο Κύριος και να έρθει γρήγορα να μας παραλάβει. Αυτό επιθυμούμε όλοι. Αλλά και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή τη μεγάλη χάρη που έχει κάνει ο Κύριος και μας έχει χαρίσει την προσευχή, τα γόνατα, δόξα στο Θεό. Και έτσι με τη χάρη του Κυρίου θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων στην 973 σελίδα και στο κεφάλαιο ΙΒ. Κεφάλαιο 12, πράξεις των Αποστόλων, 973 σελίδα.
Κατ' εκείνο δε το καιρόν επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει τεινάς από της εκκλησίας. Εφώνεσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον τον αδελφό του Ιωάννου. Και ειδών ότι τον αρεστώ εις τους Ιουδαίους, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον. Ήσαν δε ημέρα των Αζήμων, τον οποίον και πιάσα έβαλε εις φυλακήν. Παραδώσας αυτόν εις τεσσάρας τετράδας στρατιωτών για να φυλάτωσιν αυτόν. Θέλουν μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις το λαό. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνε το δε υπό της εκκλησίας, ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνην ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος με δύο αλύσεις, και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατον το δεσμοτήριον. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθε ξέφνης και φως έλαμψε την κύματη, χτυπήσας δε το πλευρό, την πλευράν του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον σηκώθητη ταχαίως. Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπε ο άγγελος προς αυτόν, περιζώστητη και υπόδεισον τα σανδάλια σου και έκαμεν ούτω. Και λέγει προς αυτόν, φόρεσον το ημάτιό σου και ακολούθημη. Και εξελθόν ηκουλούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενο δια του αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Αφού δε επέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήρθαν εις την πύλη της Ιδυρά, τη φέρουσα εις την πόλη, ή της αφεαυτής ενύχθης αυτούς. Και εξερθώντες διαπέρασαν οδό μία, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησε από αυτού. Και ο Πέτρος, συνελθών εις εαυτόν, είπε, τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη, ήλθε εις την οικία Μαρίας, της μητρός του Ιωάννου του Επαναζωμένου, επαναονομαζόμενου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνεθρισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε τη θύρα του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζένη Ρόδη, για να ακούσει. Και γνωρίσασαν τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν, ότι ο Πέτρος ίσταστε έμπροσθεν της πύλης. Η δε είπον προς αυτήν παραφρονείς, εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Η δε έλεγον, ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούων, και ανοίξαντες είδων αυτών και εξεπλάγησαν. Και σύσας εις αυτούς τη χείρα δια να σιωπώσουσι, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής και είπε, απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβο και τους αδελφούς. Και εξελθών υπήγε εις άλλων τόπων. Αμήν. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε φορά που έρχομαι, αγαπητοί αδελφοί, εδώ στην Ελλάδα, ξέρω ότι ο αδελφός ο Γιώργος δεν υπάρχει περίπτωση να μην με βάλει να μιλήσω. Οπότε το έχω αυτό και έρχομαι και προσεύχομαι. Και αυτή τη βδομάδα δεν μου είχε πει ο αδελφός ο Γιώργος, σκεφτόμουν να λέω, λες να την γλιτώσω, λες να μην με βάλει. Όμως τελευταία μέρα με έβαλε και εμένα, αύριο φεύγω το πρωί, πάω πίσω στην Αμερική. Και σκεφτόμουν και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, τι να πω. Και δεν μπορώ να σας κρύψω, αγαπητοί αδελφοί, ότι μέσα στην καρδιά μου όλη αυτή τη βδομάδα, όλο αυτόν τον καιρό, έχω αυτό το πράγμα, την προσευχή. Αυτό έχω στην καρδιά μου να μεταφέρω σε εσάς, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα. Την προσευχή. Και μάλιστα αυτό που συνέχεια γύρναγε μέσα στο νου μου και μέσα στην καρδιά μου, είναι μια εμπειρία που είχε ο αδελφός ο Γιώργος και την είχα ακούσει όταν είχα πρωτοπιστέψει. Και μάλλον δεν θα την πω εγώ καλά, αλλά σίγουρα θα την συμπληρώσει αυτός μετά το κήρυγμα. Που είχε πει ότι ήταν μαζεμένοι για να μιλήσουν για το Λόγο του Θεού και μιλάγανε για τη διδασκαλία και εκείνη την ώρα σηκώθηκε προφητεία, αν το θυμάμαι καλά, ο Χριστός από τα πίσω έδρανα και είπε, εσείς εδώ μαζευθήκατε για την διδασκαλία, εάν το θυμάμαι καλά. Αλλά εγώ σας κάλεσα να υπηρετείτε αλλήλους εν την προσευχή. Και αυτό όταν το είχα ακούσει πριν από 20 χρόνια που είχα έρθει στην Εκκλησία, πριν από 24 χρόνια, μου είχε μείνει βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μου, αγαπητοί αδελφοί. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι πραγματικά αυτό, να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο με την προσευχή μας. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία, η μεγαλύτερη δύναμη, ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα μέσα στη Γραφή που βλέπουμε το λαό του Θεού να μαζεύεται, να συντάσσονται οι δυνάμεις του Θεού μαζί και να υψώνουν τη φωνή τους, να βοούν στο Θεό, να σηκώνουν φωνή στο Θεό και να ζητάνε τον Κύριο να κάνει έλεος και χάρη. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, οι μέρες δυσκολεύουν.
Ο Κύριος έρχεται, αλλά και οι μέρες δυσκολεύουν. Μπορεί στατιστικά οι μέρες να φαίνονται καλύτερα, ευμάρια και τέτοια που κι αυτά δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν. Μην βλέπετε εδώ στην Ελλάδα, ο υπόλοιπος κόσμος έτσι λίγο καλύτερα θα πηγαίνει, εδώ στη Δύση τουλάχιστον. Αλλά οι μέρες οι κακές είναι επειδή ο κόσμος αλλάζει, το Ευαγγέλιο γίνεται προσβλητικό για τους ανθρώπους και πλέον θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να έχεις μια ζωή χριστιανική και αγία σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι δύσκολες οι μέρες, είναι κακές οι μέρες τις οποίες ζούμε για την Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως έχουμε τη λύση. Έχουμε την οδό που μας έχει δείξει ο Κύριος. Δεν περπατάμε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε τυφλοί, δεν είμαστε σαν ανθρώπους που δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να βλέπουμε τα αδέρφια μας, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε, να μελετάμε την Αγία Γραφή, να δίνουμε ο ένας τον άλλο, να ελεούμε, να συγχωρούμε, να ζητάμε συγγνώμη. Τα ξέρουμε όλα αυτά, ευχαριστούμε τον Θεό. Απλά πολλές φορές τα ξεχνάμε. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να τα θυμόμαστε πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί. Οι μέρες δυσκολεύουν και το βλέπουμε κιόλας και στο γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές ασθένειες μες στο λαό του Θεού. Πάρα πολλές ασθένειες στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι με ασθένειες. Κάθε φορά που μιλάμε με τα αδέρφια εκεί στον Τάλας, όλο και μιλάμε με την Ελλάδα, μιλήσες με κανέναν πίσω στο σπίτι, λέμε, ναι, μιλήσαμε. Τι έγινε, άσε, αυτός, άρρωστος, αυτή, άρρωστη, καρκίνος εδώ, ασθένεια εκεί. Δόξα να έχει το όνομα του Θεού. Και καλούμαστε εμείς, σαν παιδιά του Θεού, να εκπληρώσουμε το Λόγο του Θεού. Και να φέρουμε αυτά τα αδέρφια, αυτά τα αιτήματα μπροστά στο Θεό και να κράξουμε σε Αυτόν και να υψώσουμε τα ονόματά μας μπροστά στο πρόσωπο του Θεού και να κλάψουμε και να πενθήσουμε για τα αδέρφια μας. Να τα υπηρετήσουμε με την αγάπη μας, με την προσευχή μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ είναι δύσκολη καιρή και για την Εκκλησία. Υπολογίζεται ότι έχουν περάσει περίπου 11 χρόνια από τότε που έφυγε ο Κύριός μας από τη γη. Έχουν περάσει 11 χρόνια, έχει αυξηθεί λίγο το έργο του Θεού, έχουν σωθεί πολλές ψυχές, δόξα στο Θεό, πάνε, κυριαρχούν. Λίγο πιο πριν είχαν προσπαθήσει, λίγα χρόνια προπήν, είχαν προσπαθήσει να φημώσουν τους Αποστόλους και εκεί προσευχηθήκαν οι αδελφοί, αν θυμόσαστε, και σύστηκε ο τόπος και βγήκαν έξω με μεγάλη παρουσία και κηρύξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ένδοξη η Εκκλησία, προχωρούσε με δύναμη. Αλλά έφτασε η στιγμή που μπήκανε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ξεκίνησε ο Ηρώδης, ο βασιλιάς, να κακοποιήσει κάποιους από την Εκκλησία. Και άρχισε να κακοποιεί αδέρφια. Ο διάβολος είχε αρχίσει να κακοποιεί τα αδέρφια μας. Με ασθένειες, με δυσκολίες, δόξα στο όνομα του Θεού. Εμείς πρέπει να καλύπτουμε τα αδέρφια μας, με την προσευχή μας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σαφώς μπορούμε. Ο Ιάκωβος μας λέει ότι άμα δεν δώσουμε σε αυτόν που έχει ανάγκη, δεν έχει τα προστοσύν, τι λες ότι είσαι χριστιανός, τι λέω ότι είμαι χριστιανός. Εάν δεν προσεύχομαι για τον αδελφό μου που υποφέρει και πονάει, πώς μπορώ να λέω ότι είμαι εγώ παιδί του Θεού και ότι είμαι χριστιανός, δόξα στο όνομα του Θεού. Κακοποιεί, δημιουργεί προβλήματα ο Ηρώδης, λέει για να δοκιμάσω κάτι, πιάνει τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, Απόστολος. Ένας από τους 12. Εκλεγμένος από τον Χριστό. Έλα, δώσε θέλω. Και θα περίμενε κανένας, αυτός θα φτάσει, θα τον έχουμε για πάντα μαζί μας. Δόξα στο Θεό. Και φέρνει τη μάχαιρα, διατάζει. Σοκ μέσα στην Εκκλησία. Ο Ιάκωβος πέθανε. Έγινε αυτός το δούλο του Θεού. Συνέβη τέτοιο πράγμα. Του πήραν το κεφάλι. Μα είναι δυνατόν. Σοκ μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο διάβολος χορεύει και χαίρεται με αυτό που έχει γίνει. Και λέει, αφού το κάναμε αυτό για τον Ιάκωβο, για να δούμε, ας πιάσω και τον Πέτρο, να πάρω και τον Πέτρο και να τον θανατώσω και αυτόν, και πάνε και συλλαμβάνουν και τον Πέτρο. Τώρα έγινε αυτό με τον Ιάκωβο, θα γίνει και με τον Πέτρο. Πω, χαθήκαμε. Χαθήκαμε, θα μπορούσαν να πούνε τα αδέρφια. Τελείωσε το έργο του Θεού. Μέχρι εδώ ήταν, άμα φύγει και ο Πέτρος, τέλος, δεν θα υπάρχει καμία
ακολουθία στο έργο του Θεού. Τι θα κάνουμε χωρίς τον Πέτρο? Χάσαμε τον Ιάκωβο, θα χάσουμε και τον Πέτρο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δόξα στο Θεό. Σοκ. Αλλά οι αδελφοί τι κάνουνε? Κάνουνε αυτό που ξέρουνε. Κάνουνε αυτό που τους έχει πει ο Θεός να κάνουνε. Μπορούν να πάνε να πάρουνε σπαθιά και ακόντια, δεν ξέρω εγώ, και ρόπαλα, και να κάνουνε ντου στη φυλακή που είναι ο Πέτρος, να πάνε να τον σώσουνε, όπως κάνουν μερικοί χριστιανοί. Έτσι δημιουργούν πορείες και φωνάζουνε να κάνουν. Όχι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πού σου είπε ο Χριστός, πάρε δαδιά, πάρε ρόπαλα και πήγαινε να πολεμήσεις, να κάνεις επανάσταση? Πού το είπε αυτό ο Χριστός? Ο Χριστός τι είπε? Προσεύχεστε. Αγρυπνείτε και προσέχετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και οπότε αυτό κάνουνε. Λέει, πάνε και πέφτουνε στα γόνατα. Δόξα να έχει το όνομα του Θεού. Πάνε και πέφτουνε στα γόνατα. Και ο Ηρώδης συλλαμβάνει τον Πέτρο τις ημέρες των Αζήμων. Οι ημέρες των Αζήμων, όπως ξέρουμε, είναι μια γιορτή που διαρκεί 7-8 ημέρες στο εβραϊκό ημερολόγιο. Ξεκινάει με το Πάσχα και μετά είναι 7 μέρες που δεν τρώνε άζημα και κάνουν διάφορα τελετουργικά στο ναό και είναι μια γιορτή, ας πούμε, που γιορτάζουν όλοι οι Ισραηλίτες εκείνη την εποχή. Και εν συντομία το λέγανε όλο αυτό η γιορτή των Αζήμων ή Πάσχα. Το λέγανε όλο αυτό Πάσχα. Δόξα στο Θεό. 7 μέρες ή 7 ή 8. Οπότε έρχεται ο Ηρώδης, συλλαμβάνει τον Πέτρο και τον βάζει στη φυλακή μία από αυτές τις ημέρες. Μπορεί ο Πέτρος να ήταν μέσα 3 μέρες, μπορεί να ήταν μέσα από την αρχή 7 ημέρες. Και περνάνε ημέρες. Και είναι ο Πέτρος μέσα, φυλακισμένος. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Περνάει ο χρόνος για τον Πέτρο. Και τι περνάει μέσα από το μυαλό του? Μακάρι να ήξερα. Μακάρι να ήξερα τι περνάει μέσα από το μυαλό του. Είχε το θάρρος και την πίστη να πει: δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ. Ξέρω ότι ο Κύριος μου είπε ότι όταν θα γεράσω θα με δέσουν και θα με σύρουνε και θα πάω εκεί που δεν θέλω. Και δεν θα πεθάνω. Είχε αυτή την πίστη? Είχε, μήπως έλεγε στον εαυτό του, έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Μήπως αυτό εννοούσε ο Κύριος? Μήπως τώρα ήρθε η στιγμή μου και θα φύγω? Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Τι γινόταν στην καρδιά του Πέτρου δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε τι γινόταν στην καρδιά των αδελφών. Κράζανε, κλαίγανε και φωνάζανε στο Θεό για τον Πέτρο. Να κράζω, να κλαίω και να φωνάζω στο Θεό για τα αδέρφια μου που υποφέρουν. Για τα αδέρφια μου που είναι άρρωστα. Για τα αδέρφια μου που βασανίζονται σε αυτή τη γη. Να νιώσω τον πόνο τους. Με την αγάπη του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό. Και να κλάψω στον Κύριο. Και όλες αυτές τις ημέρες που είναι ο Πέτρος μέσα στη φυλακή, με 4 τετράδες, 4-4, 16. Καλά είναι τα μαθηματικά μου, 16. 16 στρατιώτες για έναν ξυπόλυτο ιεροκήρυκα. Γιατί όλο αυτό, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τον φυλάνε και τον προστατεύουν και περιμένει ο Ηρώδης να τελειώσει αυτή η γιορτή, η οποία ήταν άγια για τους Ιουδαίους και δεν θέλανε να γίνονται εκτελέσεις και ποινές εκείνη την περίοδο, ώστε να τελειώσει και μετά να τον παρουσιάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, το βράδυ εκείνο, πριν τελειώσει η γιορτή των Αζήμων, έτσι, είναι ο Πέτρος και κοιμάται. Ο Πέτρος κοιμάται, γιατί ο Πέτρος βρίσκεται σε αδυναμία. Ο Πέτρος είναι στη φυλακή. Ο Πέτρος λέει, αύριο με παραδίδουνε, αύριο πάω να δω τον Κύριό μου. Τελείωσε η οδός μου. Ή λέει, εγώ ξέρω ότι ο Κύριος θα με σώσει και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά κοιμάται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Πέτρος σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί μόνος του. Ποιος μπορεί να τον ελευθερώσει? Η προσευχή της Εκκλησίας. Η αγάπη της Εκκλησίας. Να συγκινήσει τον παντοδύναμο Θεό ώστε να ενεργήσει και να ελευθερώσει αυτόν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η Εκκλησία ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Θεού. Και τι κάνει? Κλαίει, φωνάζει, προσεύχεται, δοξάζει. Ζητάει από τον Θεό να τον ελευθερώσει. Ακατάπαυστα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ακατάπαυστα, λέει. Δόξα στον Θεό. Κύριε, χάρισέ μας τον Πέτρο. Μη μας πάρεις τον Πέτρο. Μας πήρες τον Ιάκωβο. Μη μας πάρεις και τον Πέτρο. Αλλού κλαίγανε για τη δορκάδα. Μη μας πάρεις τη δορκάδα. Τη χρειαζόμαστε. Δόξα στον Θεό. Τι θέλουμε κοντά μας.
ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσευχή, προσευχή. Η προσευχή έχει μεγάλη ισχύ, αγαπητοί αδελφοί. Η προσευχή κίνησε τον Θεό να στείλει αγγέλους στον Κορνήλιο για να ξεκινήσει το έργο του Ευαγγελίου στα έθνη. Εμείς είμαστε εθνικοί και έχει περάσει το Ευαγγέλιο σε εμάς μέσα από τον Κορνήλιο, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην προσευχή και στις ελεημοσύνες, δόξα στο όνομα του Θεού. Προσευχότανε και ενώ είχε, και επειδή είχε εξουσία και είχε και χρήματα, έκανε ελεημοσύνες και βοηθούσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα να έχει ο Κύριος. Και ακούει ο Κύριος την προσευχή. Ακούει ο Κύριος την προσευχή. Όπως άκουσε και την προσευχή του Δανιήλ όταν έπεσε κάτω πριν ειδών ενώπιόν του και μετανόησε και έκλεψε και είπε: «Μετανοούμε, Κύριε, γιατί αμαρτήσαμε ενώπιόν σου. Μετανοούμε, Κύριε, ελευθέρωσέ μας. Έλα εδώ, φέρε το λαό σου πάλι πίσω. Πότε θα επιστρέψει ο λαός σου στη γη Ισραήλ που ήταν φυλακισμένη στη Βαβυλώνα?» Δόξα στο όνομα του Θεού. Και ακούει την προσευχή και τι κάνει? Στέλνει τον άγγελό του. Και μπαίνει ο άγγελος μέσα σε αυτή την οικία στην οποία ήταν φυλακισμένος ο Πέτρος και τον βλέπει τον Πέτρο να κοιμάται. Το σκουντάει στο πλευρό του και του λέει: «Σήκω τώρα. Σήκω γιατί έχουμε να κάνουμε δουλειά». Και σηκώνεται ο Πέτρος, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που γίνεται είναι πραγματικότητα. Δόξα στο Θεό, είναι σαν ονειρευόμενος. Καθώς και θα ήμασταν και εμείς σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά να πω κάτι. Μακάρι ο Κύριος να απαντήσει στην προσευχή των αδερφών και να σηκωθούν τα αδέρφια μας που είναι ασθενοί σαν ονειρευόμενα. Και να πούνε: «Μα είναι δυνατόν? Δεν πονάω. Δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορώ και στέκομαι, μπορώ και περπατάω, νιώθω καλά». Δόξα να έχει ο Κύριος. Ο Θεός να μας γεμίσει ολονών μας τις καρδιές με την αγάπη του Θεού, να την εχέει με μεγάλο ζήλο, με μετάνοια στην καρδιά μας, για να μπορέσει να ενεργήσει. Έχουμε ανάγκη από τον Θεό να ενεργήσει, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε ανάγκη από τον Θεό να ενεργήσει και πρέπει να κράξουμε στον Κύριό μας. Δόξα στον Θεό. Να υψώσουμε τη φωνή μας στον Παντοκράτορα, τον Δημιουργό του Σύμπαντος, τον Πατέρα μας που μας αγαπάει. Είναι ο Πατέρας μας, είμαστε τα παιδιά Του. Κύριε, κάνε έλεος στα αδέρφια μας, να μην υποφέρουνε, να μην ταλαιπωριούνται. Χάρισε τη θεραπεία, χάρισε την απάντηση, λύτρωσέ τους, δόξα να έχει ο Κύριος. Και τι νομίζετε, ο Θεός δεν θα χαρεί να δει μια εκκλησία η οποία έχει αγάπη στην καρδιά της για τους ανθρώπους που πονάνε, που κλαίει για τους ανθρώπους που πονάνε, δόξα στο Θεό, για τις ψυχές που χάνονται έξω στον κόσμο, που δεν γνωρίζουν Θεό? Θα απαντήσει, αγαπητοί αδελφοί, θα στείλει τον άγγελό του. Θα στείλει το έργο του, το λόγο του να κάνει το έργο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το σηκώνει τον Πέτρο, τον ελευθερώνει, τον βγάζει από τη φυλακή και βγαίνουν έξω χωρίς να καταλάβει τι γίνεται. Τον πηγαίνει, ανοίγουν οι πύλες από μόνες τους, πέφτουν οι αλυσίδες πιο πριν. Οι άλλοι στρατιώτες που κοιμόντουσαν δεξιά και αριστερά δεν κατάλαβαν τίποτα. Δόξα στον Κύριο. Και βγαίνει έξω και τον αφήνει ένα στενό πιο κάτω από εκεί που ήταν στη φυλακή. Και τότε λέει ο Πέτρος, συνήλθε και κατάλαβε τι γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνήλθε στον εαυτό του, λέει. Συνήλθε και είπε: «Τώρα ξέρω αλήθεια ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με ελευθέρωσε από τη σχηρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδας του λαού του Ιουδαίων». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήθελε να ακούσουμε γρήγορα ομολογίες αδελφών που ήρθε ο Κύριος και τους θεράπευσε και τους ελευθέρωσε και τους λύτρωσε από τα προβλήματά τους. Πραγματικά όμως, με ενέργεια Θεού, δόξα στον Κύριο. Όχι με φαντασίες ανθρώπινες, αλλά με ενέργεια Θεού, δόξα στον Κύριο. Το έκανε τότε, θα το κάνει και τώρα, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχει αλλάξει ο Θεός. Είναι ο ίδιος θες σήμερα και στους αιώνας. Εμείς αλλάζουμε. Εμείς ξεχνιόμαστε. Εμείς κοιμόμαστε. Εμείς αναπαυόμαστε, δόξα να έχει ο Θεός. Και ενώ θα έπρεπε να είμαστε στην προσευχή και να δεόμαστε για τα αδέρφια μας, και εμείς σαν τον Πέτρο κοιμόμαστε. Οπότε μπαίνουμε τώρα εμείς στη θέση του Πέτρου. Και παίρνει ο Κύριος από εμάς να μας κλωτσίσει στα πλευρά, να μας σηκώσει, να μας πει: «Φόρεσε τα παπούτσια σου, φόρεσε τα ρούχα σου και αγωνίσου. Σήκω γιατί έχεις δουλειά». Έχουμε δουλειά, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε δουλειά από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Τι δουλειά έχουμε? Να προσευχόμαστε για τα αδέρφια μας.
να αγωνιζόμαστε στην προσευχή. Δόξα να έχει ο Κύριος. Να νηστεύουμε με τους αδελφούς και τις αδελφές. Να αφιερωνόμαστε σε αυτά τα πράγματα του Θεού. Δόξα να έχει ο Κύριος. Όλα τα άλλα θα τα λύσει ο Κύριος. Τα βιωτικά, τι να πω, θα τα φτιάξει όλα. Εδώ άνθρωποι υποφέρουν και πρέπει ο Κύριος να μας ελεήσει και να ενεργήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Πέτρος εκείνη την ώρα, στάθηκε μέσα στο βράδυ και σκέφτηκε. Τι να κάνω, πού να πάω. Πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω να βρω τον Ιάκωβο, να βρω τον... Ποιον θα βρω, ποιον θα βρω τώρα. Και του ανοίγει ο Θεός τη διάνοια και λέει, θα πας, σκέφτεται, θα πας στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας, του Ιωάννη, του επολυνοζωμένου Μάρκου. Ένα σπίτι μέσα στην πόλη, εκεί στην Ιερουσαλήμ. Προφανώς πλούσιο σπίτι, γιατί είχαν και πύλη. Δεν είχαν όλα τα σπίτια πύλη. Άρα η Μαρία ήταν ευκατάστατη. Είχε έτσι ένα χώρο αρκετά μεγάλο για να μαζευτούν πολλοί αδελφοί για να προσευχηθούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το σπίτι μου, το σπίτι σου, είναι τόπος συναθρήσεως. Είναι τόπος για να μαζεύονται οι αδελφοί να προσεύχονται. Για τις ανάγκες των αδελφών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να υψώνουμε δεήσεις στον Κύριο. Αλλά και η οικογένεια είναι ένα μέρος, μια μονάδα της Εκκλησίας του Χριστού που πρέπει να αφιερώνεται στην προσευχή ώστε να αποτούνται τα επτήματα της Εκκλησίας. Δόξα στον Κύριο. Ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία και θα σας το πω αυτό, αγαπητοί αδελφοί, σαν μαρτυρία, ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά θα σας το πω, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Έμαθα εγώ να προσεύχομαι με την οικογένειά μου όταν έφυγα από την Ελλάδα. Τότε έμαθα να προσεύχομαι με την οικογένειά μου. Δεν είχα επιλογή. Δεν είχα πουθενά άλλου να πάω. Ήμασταν εμείς. Εγώ, η Αλεξία, η γυναίκα μου και τα δύο μου τα παιδιά. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε εκκλησία να πάμε. Πρέπει να προσευχηθούμε. Και εκεί μάθαμε να προσευχόμαστε σαν οικογένεια. Και αγαπητοί αδελφοί, αυτό μας είχε ευλογήσει πάρα πολύ. Θεός έχει απαντήσει σε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, για την εμπειρία μου να σας πω, ερχόμουν στην εκκλησία εδώ πέρα, πολλοί αδελφοί, μεγάλη εκκλησία, πολλοί κόσμος, υπάρχει το Κυριακό, υπάρχει αυτό. Και είχα αφήσει τις ευθύνες που είχα εγώ σαν πατέρας. Τις είχα βάλει λίγο στην άκρη. Τα είχα αφήσει σε άλλους να κάνουν το έργο που έπρεπε εγώ να κάνω σαν πατέρας στην οικογένειά μου. Και ήμουν ένοχος ενώπιον του Θεού γι' αυτό. Δόξα στον Κύριο. Αλλά από τότε που ήμασταν μόνοι μας, έλα εδώ Δημητράκη, πώς ήταν, 7 χρονών όταν πήγαμε στην Ολλανδία. Έλα εδώ, γονάτισε δίπλα μου, μία ώρα θα προσευχόμαστε μαζί. Δόξα στον Κύριο. Και έμαθε το παιδί. Έμαθε. Ούτε ζορίστηκε, ούτε κουράστηκε, ούτε. Έμαθε. Δόξα στον Κύριο. Και τώρα περνάμε πολύ ωραία με τον Δημήτρη στην προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογιόμαστε. Πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, παρέα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και με τη Λούση Έλεν, βέβαια. Τη Λούση Έλεν τη βάζουμε δίπλα στη μαμά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό θέλω να πω, αδελφοί. Το σπίτι μας πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Να υπάρχει προσευχή. Να έρχονται τα αδέρφια, όποτε έρχονται τα αδέρφια. Ας γονατίσουμε λιγάκι. Το έχουμε καταλάβει αυτό, αδελφοί, και στον Τάλας. Και έτσι προσπαθούμε να έχουμε λίγο αυξημένη την προσευχή. Όχι ότι καθόμαστε, μην φανταστείτε, πολλές ώρες. Αλλά θέλουμε κάθε φορά όταν συναθριζόμαστε, λίγο να αφιερώνουμε στα γόνατα. Λίγο να γονατίζουμε. Και δεν σας το λέω για να καυχηθώ, γιατί και εμείς δεν τα καταφέρνουμε καλά. Μουσκεμά τα κάνουμε. Αγωνιζόμαστε κι εμείς. Λάθη κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτή είναι η επιθυμία, αυτή είναι η οδηγία που έχουμε λάβει. Και αυτό είναι που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Να προσευχηθούμε. Διότι η προσευχή όχι μόνο φέρνει ευλογία στα αδέρφια μας, αλλά φέρνει ευλογία και στην οικογένειά μας. Ο Ιωάννης ο Μάρκος βγήκε μέσα από αυτό το σπίτι της προσευχής, από αυτή την οικογένεια της προσευχής και ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο και τον Βαρνάβα στο πρώτο αποστολικό ταξίδι. Δόξα στον Κύριο. Τον κάλεσε πάλι ο Παύλος, τον ήθελε πάλι στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Στείλ τον μου γιατί τον χρειάζομαι. Δόξα στον Κύριο. Αλλά και το πιο θαυμαστό. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση και ιστορία, ο Ιωάννης Μάρκος κάθισε στα πόδια του Πέτρου και του έλεγε ο Πέτρος την ιστορία που έζησε με τον Χριστό και έγραφε το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Μάρκος ήξερε να γράφει. Ο Πέτρος ήταν αγράμματος. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και καθόταν και η ποια λέξη ψάχνω τώρα. Αυτή. Υπαγόρευε
την ιστορία του Χριστού, τη ζωή του Χριστού, στον Ιωάννη Μάρκο, τον μικρό τον Ιωάννη Μάρκο, που ήταν σε αυτό το σπίτι της προσευχής και έγραψε το Ευαγγέλιο. Και έχουμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το οποίο είναι του Πέτρου, δόξα στον Θεό. Αυτά κάνει η προσευχή, αδελφοί. Ο καρπός της προσευχής δεν είναι μόνο τώρα, είναι στους αιώνες των αιώνων. Είναι σε χρόνια μετά, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πρέπει να αφιερωνόμαστε σε αυτό το πράγμα, γιατί θα δούμε καλά αποτελέσματα. Δόξα στον Θεό. Ο Ιωάννης ο Μάρκος, πολύ τον ζηλεύω. Πολύ τον ζηλεύω, δόξα να έχει το όνομα του Θεού. Χτυπάει ο Πέτρος, βγαίνει η Ρόδη, λέει ο Πέτρος είμαι, άνοιξέ μου, τρελαίνεται η Ρόδη, τρέχει μέσα, είναι ο Πέτρος, δεν μπορεί να το πιστέψει, δεν μπορεί να το πιστέψει. Πρώτα δεν μπορούσε να πιστέψει ο Πέτρος αυτό που γινότανε, ήταν σαν ονειρευόμενος, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα δεν μπορεί η Ρόδη να το πιστέψει. Η Ρόδη δεν μπορεί να το πιστέψει. Ήθε ο Κύριος να το κάνει, ώστε και εμείς να ακούσουμε πράγματα, να δούμε πράγματα, τα οποία θα λέμε, δεν είναι δυνατόν. Αλήθεια μου λες τώρα. Έγινε αυτό το πράγμα. Ενήργησε ο Θεός έτσι. Απάντησε ο Θεός σε αυτή την προσευχή έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έγινε τέτοιο μεγάλο θαύμα. Αμήν. Έγινε, θα γίνει και θα ξαναγίνει, αγαπητοί αδελφοί. Πότε? Όταν προσεύχεται η Εκκλησία του Χριστού. Όταν υψώνει τη φωνή της στο Θεό και κλαίει και ζητάει από τον Θεό να κάνει έλεος. Χρειαζόμαστε έλεος, αδελφοί. Χρειαζόμαστε έλεος. Αλλά ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός είναι μαζί μας. Θέλει να μας βοηθήσει. Θέλει να απαντήσει στα αιτήματα της Εκκλησίας Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός που εμπειρευόνται οι άνθρωποι που ασπάζονται, ας πούμε, το Ισλάμ. Ή οι Εβραίοι της Παλιάς Διαθήκης. Ξέρετε, μια φορά ένας που μίλαγα στην Αμερική μίλησε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν Ισραηλίτης, ήταν Εβραίος. Αλλά ήταν πιστός Εβραίος, όχι στον Χριστό, αλλά στη θρησκεία του. Και του είπε, για πες μου αυτό για το όνομα του Θεού εδώ πέρα, και μόλις ανέφερε το όνομα του Θεού, τρόμαξε ο Εβραίος, τρόμος. Λέει, δεν το αναφέρουμε εμείς το όνομα του Θεού. Γιατί? Μήπως είναι κανένας που θέλει να σε καταστρέψει? Είναι κάποιος που προσπαθείς εσύ να τον ικανοποιήσεις με τις θυσίες σου και με τα πράγματα για να τον ευχαριστήσεις και να μην στείλει την κρίση και την οργή πάνω σου. Εμένα είναι πατέρας μου. Εμένα είναι ο πατέρας μου ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Μπορώ και τον πλησιάζω. Δόξα στο Θεό. Το φοβάμαι. Το σέβομαι. Τον τρέμω το Θεό. Δέος έχω μπροστά του. Αλλά τον πλησιάζω και το λέω πατέρα μου. Πατέρα μου. Και έρχεται ο πατέρας μου ο γλυκός και με αγκαλιάζει και με σφίγγει στα χέρια του. Δόξα στο Θεό. Και με συγχωρεί και με ελεεί. Δόξα στον Κύριο. Και μου λέει, είμαι μαζί σου. Έλα να τα καταφέρουμε μαζί. Εάν αγωνίζεσαι εσύ να κάνεις το θέλημά μου, εάν φυλάς τις εντολές μου, εάν προσπαθείς να με ευαρεστήσεις, πώς? Με την αγάπη, με την προσευχή σου, με τη θυσία σου για τα αδέρφια σου, τότε εγώ θα σε κρατήσω μέχρι τέλους. Δόξα στον Θεό. Μπορεί να μας κρατήσει μέχρι τέλους, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι εναντίον μας. Δεν θέλει να μας ρίξει σφαλιάρες να πέσουμε κάτω. Θέλει να μας σπρώξει για να πάμε μπροστά. Αμήν. Θέλει την επιτυχία μας, την πνευματική. Δόξα στον Κύριο. Δεν είναι αυτό πολύ παρήγορο? Δεν είναι πολύ ενισχυτικό αυτό το πράγμα? Να ξέρεις ότι έχεις τον παντοδύναμο Θεό από πίσω σου να σου φυσάει ούριο άνεμο για να πας μπροστά. Δόξα στον Κύριο. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και μάλιστα ένας, σας πω και ένα άλλο που άκουσα, ότι ένας Ινδουιστής πήρε μια φορά, δεν θυμάμαι, ένας από μία από αυτές τις αλλαλήτικες θρησκείες, πήρε το Ευαγγέλιο και το διάβασε. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά απλά για να μάθει τη φιλοσοφία, ας πούμε, τη χριστιανική. Και τον ρωτήσαν μετά, ποιο είναι το συμπέρασμά σου, τι σου αρέσει από αυτό το Ευαγγέλιο? Λέει, το γεγονός ότι έρχεται ο Θεός σας και κατοικεί μέσα σας, είναι απίστευτο, λέει. Είναι απίστευτο. Ο Θεός μας κατοικεί μέσα μας. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Γιατί? Για να μας βοηθήσει. Για να μας ενισχύσει. Γι' αυτό να μην το θλίβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Να είμαστε συνεργάτες με το Πνεύμα το Άγιο.
να αγωνιζόμαστε μαζί με το Πνεύμα το Άγιο. Πώς? Για να αλλάξουμε, για να μαλακώσουμε, για να γίνουμε γλυκείς και πράοι και γεμάτοι αγάπη για τα αδέρφια μας και να κλαίμε στην προσευχή για τον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, ευχαριστούμε τον Θεό. Να κλαίμε, να έχουμε πόνο στην καρδιά μας για τους άνθρωπους που υποφέρουν. Και ανοίγουν τελικά την πόρτα, πάνε, τον παίρνουν. Φανταστείτε τη χαρά, αγαπητοί αδελφοί. Φανταστείτε τη χαρά να βλέπουν τον Πέτρο μπροστά τους. Όχι μόνο ότι βλέπουν τον Πέτρο μπροστά τους, αλλά και ότι απαντήθηκε η προσευχή τους. Δόξα στον Θεό. Απαντήθηκε η προσευχή τους. Και ο Πέτρος είναι σώος. Και ο αδελφός αυτός είναι σώος. Και η αδελφή αυτή είναι σώα. Και όλα είναι καλά. Και όλα είναι ευλογημένα. Και προχωράμε για τον ουρανό. Και ο Κύριος έρχεται. Και θα δυσκολεύει ο δρόμος ακόμα παραπάνω. Και θα ξεκινήσουν και άλλοι διωγμοί. Και θα ξεκινήσουν δυσκολίες. Αλλά η παρηγοριά μας είναι στην προσευχή. Η παρηγοριά μας είναι στο Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Μπορούμε να γονατίζουμε, να ανοίγουμε το στόμα μας, να βγαίνουν γλώσσες αγνώριστες, τις οποίες δεν τις ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι λένε, αλλά πάνε στο θρόνο του Θεού και ο Κύριος ανοίγει το αυτί και ακούει. Και ακούει. Και οικοδομούμε τον εαυτό μας και έρχεται ο Θεός και μας ευλογεί. Δόξα στον Κύριο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επισκεφτεί τα αδέρφια στην Πάρο. Πήγαμε στην εκκλησία το Σάββατο το βράδυ που ήταν η εκκλησία και γονατίσαμε μία ώρα πριν. Όταν γονάτισα πριν κάτσω και γονατίσω, το κεφάλι μου ήταν κουδούνι, είχε 9 μποφόρ, μας είχε πάρει, μας είχε σηκώσει. Περπατάγαμε εκεί μέσα στον ήλιο και είχαμε ζαλιστεί. 45 λεπτά, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, αγαπητοί αδελφοί. Προσεύχεσαι, κράζεις το Θεό σου, λες αλληλούια, δόξα, σε ευχαριστώ πατέρα μου και σηκώνεσαι άλλος άνθρωπος, δόξα στο Θεό. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό, το κάνει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Οπότε όταν είμαι στεναχωρημένος, όποτε είμαι θλιμμένος, όποτε έχω κάποιο βάρος, έχω τη γωνιά της προσευχής. Να πάω να συνεντηθώ με τον πατέρα μου. Αλλά μην ξεχαστώ, δεν είμαι εκεί πέρα μόνο για να πάρω. Δεν μην είμαι εκεί πέρα να του πω, Κύριε, ευλόγησέ με, γέμισέ με. Με χαρά θα το κάνει, δόξα στον Θεό. Είμαι εκεί πέρα για να υπηρετήσω τα αδέρφια μου εν αγάπη. Να υψώσω τους αδελφούς μου ενώπιον του Θεού και να του πω, υπάρχουν προβλήματα εδώ, Κύριε. Σε παρακαλώ, θεράπεσε αυτή την αδελφή. Ράβεσαι αυτόν τον αδελφό, λύσε το πρόβλημα αυτού του αδελφού, ένωσε αυτή την οικογένεια, επέστρεψε εκείνη την ψυχή, σώσε τη μητέρα μου, σώσε τον πατέρα μου, σώσε την αδελφή μου, σώσε το συνάδελφό μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τότε αλλάζει η προσευχή. Ψάλλω και έναν ύμνο, να πω και μια δοξολογία, να πω και μια ευχαριστία και ξαφνικά κοιτάω στο ρολόι, πότε πέρασε η ώρα. Ενώ άμα έρθω στην εκκλησία, σκεφτόμενος μόνο τον εαυτό μου και τα προβλήματά μου, γονατίζω, κλείνω έτσι τα μάτια μου, τελείωσε, όχι, ακόμα περιμένουμε, δύο λεπτά, αιωνιότητα, δεν περνάει ο χρόνος. Εάν όμως εκμεταλλευτώ εκείνη την ώρα και την αφιερώσω στον Κύριο και στα αδέρφια μου, προσευχόμενος για αυτούς, ο Κύριος θα κάνει ευλογίες, αγαπητοί αδελφοί. Ο Σολομώντας, όταν έγινε βασιλιάς και ήθελε να γνωρίσει τον Θεό του, πήγε στους υψηλούς τόπους που λάτρευαν τότε οι Ισραηλίτες. Τα είχαν κάνει λίγο κάπως τα πράγματα. Δεν υπήρχε τότε, δεν ήταν σε τάξη ακόμα το έργο του Θεού. Και πήγε και προσευχήθηκε και έκανε 1000 ολοκαυτώματα θυσία. 1000 ολοκαυτώματα θυσία. Πόση ώρα του πήρε για να... Πόση ώρα πήρε στους ιερείς για να σφάξουνε 1000 ζώα και να τα κάψουνε ενώπιον του Θεού, για να λατρεύσει τον Κύριό του. Πολύ ώρα. Μπορεί και μέρες, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πάρει. 1000 ζώα να τα σφάξει και να τα κάνεις ολοκαύτωμα ενώπιον του Θεού. Δόξα στον Θεό. Και τι κάνει ο Κύριος σε αυτή τη θυσία που για μας είναι η προσευχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι 5 λεπτά. 1000 ολοκαυτώματα. Έρχεται ο Κύριος και του λέει, τι θέλεις να σου κάνω. Και μέσα σε αυτό το αίτημα που του λέει ο Κύριος, τι θέλεις να σου κάνω, ο Σολομώντας απαντάει, θέλω σοφία να μου δώσεις, όχι για μένα, γιατί ξέρω ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια θέση που πρέπει να διοικήσω ένα λαό που είναι μεγάλος. Θέλω να μου δώσεις τη σοφία
για το λαό. Αυτή ήταν η θέση του, αυτή ήταν η ανάγκη του. Θέλω σοφία για το λαό. Για να μπορέσω να βελτιώσω τη ζωή του λαού. Για να μπορέσω να κρατήσω το λαό κοντά σε σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ευαρεστήθηκε ο Θεός αυτό. Εγώ τι αίτημα έχω ενώπιον του Θεού για το λαό του Θεού? Ποιο είναι το αίτημά μου, τι είναι αυτό που ζητάω από τον Κύριο για να μπορέσω να το προσφέρω στο λαό του Θεού? Και ο Κύριος μας λέει, ζητάτε τα πνευματικά, δόξα στον Κύριο, ζητάτε τα πνευματικά μετά ζήλου, ιδιαιτέρως δεν τον απροφητεύετε. Γιατί? Γιατί πρέπει να υπηρετήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, και στην προσευχή, με τα χαρίσματα, με την υμνοδία, οτιδήποτε, δόξα στον Θεό. Και έτσι θα έρθει η ευλογία. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά. Ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα. Η Αλεξία με τα παιδιά θα μείνουν για αρκετό καιρό ακόμα. Αλλά εγώ φεύγω αύριο. Σας παρακαλώ πολύ, άμα θυμηθείτε, υπηρετήστε μας και εμάς τον Τάλας με τις προσευχές σας. Θυμηθείτε μας και εμάς τις προσευχές σας. Γιατί θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τον Κύριο να εργάζεται. Θέλουμε να δούμε ψυχές να αναγεννιόνται. Αγαπητοί αδελφοί, εγώ σώθηκα και το θεωρώ δεδομένο ότι κάποιος όταν ακούσει για τον Χριστό θα σωθεί. Αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Να πιστέψει μία ψυχή. Ο Κύριος να κάνει χάρη και να αυξήσει το έργο του σε όλους μας. Αμήν.